αποθέωση στην παραλία της Αμπουδάρας χθες το βράδυ για τον Δημήτρη Απαλλαγάκη. Ο πρωταθλητής Windsurfing Wave και SUP Race Champion αψήφισε και τις καιρικές συνθήκες και έκανε τη θαλάσσια διαδρομή από το Λαύριο στο Ηράκλειο με Wing Foil. Μια διαδρομή 299 χιλιόμετρων που σημαίνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ το γεγονός ότι έκανε τα 269 χιλιόμετρα σε 12 ώρες του έδωσε και το νέο ρεκόρ Guinness. Κουρασμένος αλλά φουλ χαρούμενος και ενθουσιασμένος γιατί πέτυχα αυτό που ήθελα. Δηλαδή δύο παγκόσμια ρεκόρ σήμερα, ένα Guinness για την ακρίβεια στα 269 χιλιόμετρα και συνέχισα μετά και κάναμε παγκόσμιο ρεκόρ στα 299. Φανταστικό, ξεκίνησα από Αθήνα να έρθω Κρήτη ουσιαστικά, γιατί αυτή η διαδρομή δείκνεται για αυτό που ήθελα να πετύχω και πήγαν όλα τέλεια. Να σημειωθεί πως ο Απαλλαγάκης, που είχε μοναδικό εξοπλισμό το wing foil του και συνοδό του για ασφάλεια ένα φουσκωτό σκάφος, αποθεώθηκε από τους ανθρώπους του ομίλου Ιστιοσανίδα στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην παραλία Αμουδάρας όπου εδρεύει, καθώς ολοκλήρωσε την προσπάθειά του μπροστά στον δικό του χώρο, ενώ με υπομονή και αγωνία τον περίμενε η σύζυγός του που φορούσε και ανάλογο μπλουζάκι. Είναι κάτι που το ήθελε πολύ καιρό. Έχει προετοιμαστεί αρκετά γι' αυτό και είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει φυσικά τα όρια ενός νορμάλ αθλητή, έτσι. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Τον ενθαρρύνει να πηγαίνει να το κάνει. Εννοείται, με το που μου το είπε. Οπότε τον έχω στηρίξει όλο αυτό και ανυπομονώ να τον δω να βγαίνει. Το wing foil είναι ένα άθλημα ανερχόμενο, το οποίο πιστεύουμε ότι θα είναι εξελισσόμενο. Και πιστεύουμε ότι θα κερδίσει πολλούς αθλητές τέλος πάντων και ενδιαφέρον. Ναι, πάγια ρεκόρ Guinness, ναι. Με αυτό το σπορ είναι τέλειο γιατί μπορείς να αξιοποιείς κάθε κύμα, μικρό ή μεγάλο. Δηλαδή οι συνθήκες δεν χρειάζεται να είναι ιδανικές και απολαμβάνεις αυτή την αίσθηση του wave riding που λέμε εμείς και πηγαίνεις. Οπότε συνδύασα ουσιαστικά κάτι που μου αρέσει σε αυτά τα σπορ με ένα επίτευγμα.